Καλό μεσημέρι για δύο υποθέσεις βέβαια και την Οβάρτης. Βέβαια και την υπόθεση του Κελπνό χθες καταθέσατε και στην αρμόδια επιτροπή. Να ξεκινήσω από την Οβάρτης, κύριε Αντιπρόεδρε. Εσείς δηλώσατε ότι προφανώς έχουν στηθεί οι μάρτυρες, διότι χρειάζεται ένα νέο αφήγημα ο κύριος Τσίπρας. Πού το γνωρίζετε? Πρώτον και κυριότερον, θα μου μιλάτε από σήμερα με περισσότερο σεβασμό. Ο λόγος? Διότι είμαι ένας εκατομμυριούχος. Ναι. Δεν το εγνώριζα. Γίνεται λόγος για 2 εκατομμύρια. Δεν το εγνώριζα μέχρι χθες. Το ερώτημα είναι ότι εσείς έχετε και άλλες δραστηριότητες που σας κατηγορούσαν για τις τηλεπωλήσεις και όλα αυτά κτλ. Με 2 εκατομμύρια ευρώ νομίζω κάποιος δεν το κάνει. Ήμουν τόσο ανόητος, είχα πάρει 2 εκατομμύρια και πήγαινα στον Κόντο για να εκπομπή. Ναι, λοιπόν. Κάθε μεσημέρι. Τώρα τα αφήνω αυτά. Η υπόθεση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη υπόθεση από την ενδεχόμενη διαφορά και μίζα και όλα αυτά. Μετά, αυτό ήταν σχετικά απλά να τελειώσω γρήγορα, γιατί όλα αυτά είναι ψευδή χωρίς ζήτηση, δεν είναι αστεία. Καλά, αστεία πρέπει να εξεταστούν για είναι αστεία. Να αποδειχθούν είναι αστεία. Ότι είναι αστεία. Θα εξεταστούν όλα. Είναι αστεία ναι. Όμως. Mm-hmm. Η δημοκρατία όμως δεν είναι καθόλου αστείο πράγμα. Και έχουμε τώρα στην ουσία, αγαπητέ, γιατί το ερώτημά σου. Σήμερα το πρωί ο κύριος Πολάκης βγήκε στην εκπομπή του κυρίου Παπαδάκη και είπε στον αέρα ότι γνωρίζει τους παίξαμε και το σχετικό απόσπασμα. Μάλιστα. Εφόσον η κυβέρνηση τους γνωρίζει, άρα δεν είναι πια προστατευόμενοι μάρτυρες, διότι ο νόμος για τον προστατευόμενο μάρτυρα, επειδή λένε συνέχεια τη Χρυσή Αυγή, ναι. Έχετε ακούσει κανέναν υπουργό να λέει ξέρω ποιοι είναι οι μάρτυρες της Χρυσής Αυγής προστατευόμενοι? Η αλήθεια είναι πως όχι. Ο κύριος Πολάκης είπε ότι είναι πρώην στελέχη της εταιρείας, τα οποία ο τα πήραν λέει για να και λαϊδίσουν. Είπε ότι τους πιάσαμε. Ναι. Και ο Πολάκης τους έπιασε δηλαδή. Δεν ξέρω πώς τους έπιασε ο Τζέιμς Μποντ, δεν ξέρω πώς τους έπιασε. Και ο Πολάκης τους έπιασε και κελάιδισαν. Δηλαδή κάναν και deal. Ναι. Για να έχουν μικρότερη ποινή. Α, δηλαδή ήταν ένοχοι και κάνανε deal για να έχουν μικρότερη ποινή. Αυτό είπε ο Πολάκης. Και για να μιλήσουν να δώσουν στοιχεία. Άρα. Ναι, ναι, έκαναν deal. Αυτό είναι αυτή η συμφωνία. Αυτό. Άρα, ο Πολάκης σήμερα αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση τους γνωρίζει και παρακαλώ πολύ άμεσα η κυρία εισαγγελέα του Λουπάκη σήμερα να μας δώσει τα ονόματά τους. Διότι αν δεν το κάνει η κυρία του Λουπάκη σήμερα, όταν έρθει η ώρα κατηγορουμένη και η κυρία του Λουπάκη. Το ξεκαθάρισε και όποιος άλλος δικαστικός κάνει αυτή τη σκευωρία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτή τη στιγμή ανακοινώθηκε. Από εδώ και πέρα μπαίνει η σκευωρία. Και η δικαστική στη σκευωρία. Από σήμερα είπα. Μάλιστα. Δεν είπα από την αρχή. Εάν δεν προχωρήσει αυτό, ναι. Μπορεί να πήγε ένα μάρτυρα που έσυσε ο Πολάκη και Παπασπύρη ή όποιο άλλο και να πήγε εκεί πέρα. Και να πει. Ναι, αλλά λέτε ότι αν εισαγγελέ... δεν το ακούν τα ονόματα στη δημοσιότητα. Σήμερα οι εισαγγελείς είναι και αυτοί οι σκευωροί. Βεβαίως, από σήμερα. Μάλιστα. Γιατί πια η κυρία εισαγγελέα, η αξιότιμη, γνωρίζει ότι ένα μέλος της κυβερνήσεως, ο κύριος Πολάκης, είπε ότι γνωρίζει τους προστατευόμενους μάρτυρες. Άρα, εφόσον η κυβέρνηση γνωρίζει. Γιατί πια το ξέρει ο Πολάκης, το ξέρει και ο Τσίπρας. Το ξέρει ο Τσίπρας, το ξέρει και ο Κοντονής. Το ξέρει και ο Κοντονής, το ξέρει και ο Παγγελόπουλος. Εφόσον λοιπόν τα ονόματά του είναι γνωστά. Θα κάνουμε το εξής. Θα αρθεί η ανωνυμία τους. Θα κάνουμε μια ωραία επιτροπή προκαταρκτική στη Βουλή, αυτή που λέγαμε προανακριτική παλιά. Ναι, ναι, ναι. Για να πάμε και εμείς οι δίθεν εμπλεκόμενοι να δώσουμε όλα τα στοιχεία. Θα αρθούν και οι μάρτυρες αυτοί οι δίθεν προστατευόμενοι. Θα αρθεί και ο κύριος Πολάκης να μας πει πώς τα ξέρω όλα αυτά από πριν, ενώ δεν έπρεπε να τα ξέρει. Θα αρθεί και ο κύριος Παπαγγελόπουλος, ο ηθήνων νους αυτής της ιστορίας, να μας πει γιατί είχε βγάλει συμπέρασμα. Και πώς είχε μερική άτυπη ενημέρωση, πράγματα αδιανόητα. Αναφέρεστε στη δήλωση και του κυρίου Παπαγγελόπουλου και του κυρίου Κοντονία έξω από το Μέγαρο Μαξίμου που είπαν έκαναν λόγο για μεγάλο και μεγαλειώδες σκάνδαλο. Δεν είχαν κανένα νομικό δικαίωμα να ανοίξουν ούτε το εξώφυλλο. Εάν, προσέξτε πώς είναι το σύνταγμα της χώρας, δεν είναι αστείο πράγμα. Στο σύνταγμα έχουν όλοι ορκιστεί υπακοή, έτσι δεν είναι? Προφανώς και μιλάει για διαδικασία αμελητή. Από τη δικαιοσύνη στη Βουλή. Δεν λέει από τη δικαιοσύνη στην κυβέρνηση και από την κυβέρνηση στη Βουλή. Η εξήγηση που έδωσε ο κύριος Τζανακόπουλος. Ποια είναι η εξήγηση? Ότι ο κύριος Τζανακόπουλος πήγα να μάθω να ενημερωθώ λόγω μεγάλου ενδιαφέρον πότε θα έρθει στη Βουλή. Δεν είπε άνοιξα το φάκελο. Όμως ο Παπαγγελόπουλος είπε μετά τη μερική άτυπη ενημέρωση και ο Κοντονής είπε το μεγαλύτερο σκάνδαλο και ετοιμάζει ο Γεωργιάδης δικηγόρος του γιατί έχει σοβαρά θέματα δικογραφία. Άρα ο Κοντονής όταν μίλαγε χθες το πρωί στην ΕΡΤΕΝΑ είχε διαβάσει την κατάσταση του μάρτυρα. Ναι, την ίδια στιγμή όμως και, την ίδια στιγμή όμως και για εσάς που ναι. Μόλις πριν από λίγο είπατε ότι είναι αστεία και γελία αυτά. Μα εγώ το διάβασα όμως. Πήγα και το διάβασα. Εγώ τη διάβασα αυτό το απόγευμα που ως εμπλεκόμενος, ως άνθρωπος που κατονομάζεται, πήγα στο αρμόδιο γραφείο της Βουλής και μου τη δώσα και τη διάβασα. Νόμιμα. Ο κύριος Κοντονής, σας λέω, ο Υπουργός Δικαιοσύνης που έχει ορκιστεί υπακοή στο Σύνταγμα ναι. Και είναι εκεί για να φυλάτει τους νόμους, πώς εγνώριζε χθες το πρωί.
Τι λέγανε οι μάρτυρες, ενώ ακόμα η δικογραφία δεν είχε φτάσει στη Βουλή, αγαπητέ. Άρα ο κύριος Κοντονής, για να το γνωρίζει και να μου στέλνει και μήνυμα από τη τηλεόραση να ετοιμάζει την υπεράσπιση του Γεωργιάδης, ναι, πάει να πει ότι είχε γνώση της μαρτυρίας. Όμως ναι, νομίμως, προσέξτε, νομίμως να είχε γνώση ο Κοντονής δεν υπάρχει τρόπος. Mm-hmm. Γιατί αν ο Κοντονής είχε γνώση χθες το πρωί που μιλούσε πριν έρθει ο φάκελος στη Βουλή, έχει παραβιαστεί η διαδικασία. Και αφού έχει παραβιαστεί η διαδικασία, εγώ δικαιούμαι να πω ότι είναι στημένη η διαδικασία. Και έρθει και σήμερα ο Πολάκης και λέει, συγγνώμη, ναι, ναι, ότι ξέρει και τους μάρτυρες προστατευόμενους και ότι είναι υπάλληλοι της Νοβάρτης και τους πιάσανε για παράνομο mm-hmm. πλουτισμό και ότι τυλάρανε μαζί τους για να δώσουν άλλους για να έχουν μειωμένη ποινή. Mm-hmm. Άρα λοιπόν όλο το σκηνικό έχει στηθεί. Βρήκε ο Πολάκης με την Παπασπύρου και τον Παπαγγελόπουλο και τους άλλους, ναι, αυτούς τους δίθεν μάρτυρες. Στήσαν αυτή την ιστορία. Εδώ όμως πήρα την πρόεδρε. Την ιστορία. Ναι. Δεν θα τους αφήσω σε χλωρό κλαρί. Ακούστε αγαπητοί. Μηνύσεις. Ωραία. Μηνύσεις το λιγότερο. Το όλα λιγότερο. Όμως ένα λεπτό στην προηγούμενη σας φράση. Όχι, μην με κόψεις. Έλατε. Κάνανε το λάθος της ζωής τους. Εγώ αγαπητέ, όχι είμαι καθαρός. Mm-hmm. Εγώ την τιμή και την υπόλοιψή μου την έχω πολύ ψηλά. Εγώ δεν είμαι Τσίπρας. Που πήγε στο Παρίσι στην τράπεζα Ρότσιλντ μόνος του, κρυφά, και έχω καταθέσει ερώτηση στη Βουλή και έχει μείνει 25 φορές αναπάντητη. Τι έκανε στις Ρότσιλντ μόνος του, χωρίς κανέναν υπηρεσιακό παράγοντα. Εσείς λοιπόν θα απαντήσετε για αυτά τα οποία κατηγορήσετε. Φαντάζεστε να βγει αύριο ένας μάρτυρας κουκουλοφόρος και να πει ότι ο Τσίπρας πήγε στους Ρότσιλντ για να ανοίξει λογαριασμό για να βάλει τα μαύρα. Φαντάζομαι ότι αυτός είναι ο μάρτυρας. Ένας προστατευόμενος. Mm-hmm. Για να δούμε λοιπόν γιατί δεν μου απαντάει ο Τσίπρας. Μάλιστα. Τι έκανε στη Ρότσιλντ μόνος του. Την ίδια. Γιατί όλα αυτά. Μην με κόβεις τώρα. Εσύ είσαι εδώ, είμαι η τιμή και η υπόλοιψή μας εδώ. Μα δεν αστείο τώρα, αφήστε τα κλασικά. Δεν υπάρχει κανένα κλασικό. Επί της ουσίας όλο το έχει οργανώσει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ο ίδιος. Αυτός το έχει οργανώσει όλο. Και αυτό πρέπει να το αποδείξει. Αυτό δεν μπορεί. Μα βεβαίως θα αποδείξω. Ο σκοπός της ζωής μου θα να το αποδείξω. Δεν θα ασχοληθώ με τίποτα άλλο. Γιατί την ίδια αν δεν τους κλείσω φυλακή, δεν θα εισχάσω. Μα γιατί τελείωσε. Ναι, την ίδια τελείωσε στιγμή, αυτό, υπάρχει περίπτωση. Την ίδια στιγμή που συζητάμε για προστατευόμενους μάρτυρες, εσείς χαρακτηρίζετε τους μάρτυρες στημένους. Άρα και εσείς πώς το γνωρίζετε ότι είναι στημένοι. Γιατί το παραδέχτηκε ο Πολάκης, σας λέω. Έχετε ο Πολάκης μίλησε για πρώην στελέχη. Έχετε δει ποτέ αμερικάνικο σύριαλ δικαιοσύνης. Αρκετά. Έχετε δει ότι όταν γίνεται ένα δικαστήριο, αν αποδείξει υπεράσπιση, δεν έχει τηρηθεί η διαδικασία για όποια κατηγορία το κατηγορούμενο. Αθώνεται, το έχετε παρακολουθήσει. Mm-hmm. Στις δημοκρατίες η διαδικασία, το πλαίσιο δηλαδή, είναι ουσία. Γιατί η διαδικασία θα ακολουθεί τώρα στη Βουλή. Μα δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία, σας λέω, έχει παραβιαστεί. Από εδώ και πέρα θα πάμε στη Βουλή τώρα. Μα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Η διαδικασία μέχρι στιγμής έχει παραβιαστεί σε 15 διαφορετικά σημεία, σας λέω. Mm-hmm. Προ 25 ημερών ο Πολάκης προανήγγειλε τις καταθέσεις των μαρτύρων στο Facebook. Όταν η τελευταία κατάθεση έγινε προχθές. Δηλαδή ο Πολάκης ήξερε τις καταθέσεις των μαρτύρων πριν τις μάθει η εισαγγελία, σας λέω. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Σήμερα ο Πολάκης, ο οποίος δεν έχει καμία αρμοδιότητα στο ζήτημα, καμία, και λέει ότι ξέρω τους μάρτυρες. Ναι, το είπαμε. Με συγχωρείτε. Τι κάνει ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου. Και εσείς λέτε ότι ενορχιστρωτής είναι ο κύριος Τσίπρας. Υπάρχει κράτος στη χώρα. Και ποιος άλλος, εγώ. Μάλιστα. Ο Τσίπρας με βραχίωνα τον Παπαγγελόπουλο. Ελπίζω να μην είναι τόσο μπλεγμένος ο Κοντονής. Έχω μία πληροφορία, του στείλω και ένα μηνυματάκι από την τηλεόραση. Ότι ένας πολύ κοντινός του άνθρωπος. Ναι. Θα τα πω, δεν ξέρω και όλα αυτά εγώ. Δεν ξέρω. Mm. Εγώ. Πείτε να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε, κύριε Γεωργιάδη. Και θα πω, ποιος φίλος του Κοντονή είπε ότι το έχει στήσει ο Παπαγγελόπουλος. Και καθίστε να δείτε τι έχει να γίνει. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε τον κύριο Γεωργιάδη.